Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το επόμενο θέμα μας. Έχει καιρό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας και έχει καιρό, λέμε, γιατί έχει καιρό που επιλέχθηκε, έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αυτό που δεν είχε τελειώσει ήταν η γραφειοκρατία, μια απίστευτη γραφειοκρατία μέχρι να υπογράψει. Αυτό ζούμε, αυτές είναι οι συνθήκες. Τελικά όμως υπέγραψε χθες η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά, η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, η οποία αναλαμβάνει ουσιαστικά στη μέση της θεατρικής σεζόν. Για να δούμε τι θα προλάβει να κάνει. Η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση του ΔΠΘ, για την οποία και η ίδια θα μας πει στη συνέχεια. Καλή σας ημέρα, κυρία Οικονόμου Βαμβακά. Καλημέρα. Καλημέρα. Και σιδεροκέφαλη να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε ένα ΔΠΘ που έχει τη δική του ιστορία, ένα από τα παλιότερα στην Ελλάδα και ίσως και από τα πιο ζωηρά, θα πω εγώ. Ναι. Είναι πολύ ψηλά ο πύχης και αυτό με γεμίζει ευθύνη και προσμονή για το τι θα κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα το ερώτημα βέβαια είναι ότι μόλις το Δεκέμβριο υπογράφεται η σύμβασή σας. Χθες κιόλας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πότε θα δούμε παραγωγές από το ΔΠΘ? Κοιτάξτε να δείτε, τόσο καιρό που δεν έχω ακόμα υπογράψει δουλεύω, αλλά διερευνητικά, καθώς δεν μπορούσα να δεσμεύσω συνεργάτες αφού δεν είχα υπογράψει εγώ ίδια. Οπότε είμαι σε μια προεργασία για το τι θα κάνουμε, γιατί και εμένα είναι πολύ μεγάλη η έννοια μου να ξανανοίξει το θέατρο και να έχει θέατρο η πόλη. Οπότε προσπαθώ και δουλεύω ήδη και είμαι σε έναν προγραμματισμό. Η πρώτη δράση που θα κάνει το ΔΠΘ είναι την ερχόμενη Κυριακή, 18 Δεκέμβρη, με την παράσταση Γουτού Γουπατού, που είναι ένα δίηγημα χριστουγεννιάτικο του Παπαδιαμάντη, που το παρουσιάζει η ομάδα Ενδυνάμει, που είναι μια ομάδα που είμαι πάρα πολύ περήφανη που θα έρθει στην πόλη, γιατί είναι μια ομάδα που και μόνο η ύπαρξή της αποτελεί για μας πηγή έμπνευσης. Και όταν σκέφτομαι ότι όλα είναι δύσκολα, σκέφτομαι ότι αυτή η ομάδα κάνει θέατρο και αντέχω. Είναι μια ομάδα που έχει στους κόλπους της ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία. Δηλαδή και σε αυτή την παράσταση θα παίζουν ισότιμα άνθρωποι, ηθοποιοί και χορευτές, που έχουν αναπηρία και που δεν έχουν. Και θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση, η Γουτού Γουπατού, που είναι χριστουγεννιάτικη. Και τα έσοδα, όχι τα έσοδα, δεν θα έχει εισιτήριο. Οι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να μας πείτε. Δεν θα έχει είσοδο, δεν θα πληρώνει κάποιο εισιτήριο για να τη δει, αλλά τι θα έχει? Οι άνθρωποι που θέλουν να τη δουν μπορούν να φέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα δοθούν στους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη τις γιορτές. Δηλαδή, φέρνοντας τρόφιμα, εξασφαλίζουν μια θέση για την παράσταση της Κυριακής. Και αυτό γιατί όσο και δεν υπέγραφα και βρισκόμουν σε διάφορους δημόσιους χώρους που έχουν ένα άλλο βάρος και μια άλλη ευθύνη, περνούσαν διαρκώς άνθρωποι που λέγανε πώς θα περάσουμε τις γιορτές, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε να φάμε. Εδώ στην Καβάλα αυτό? Εδώ στην Καβάλα, ναι, φυσικά. Είδατε δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίες δεν έχουν τα βασικά για το τραπέζι? Ναι. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και ένιωσα μια ευθύνη και σκέφτηκα ότι και το θέατρο πρέπει να κάνει για αυτούς, γιατί η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια. Οπότε έχει έναν διτό ρόλο αυτή η παράσταση. Αφενός να προσφέρει στην πόλη μια καλή παράσταση, ένα καλό θέατρο, και αφετέρου μέσα από αυτή τη δράση να μαζέψουμε τρόφιμα και να τα δώσουμε στους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν να φάνε και είναι Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για αυτούς που έχουν πολύ λίγα. Δηλαδή η έλλειψη γίνεται πιο μεγάλη, μεγεθύνεται. Αυτή η παράσταση πότε είναι? Αυτή η παράσταση είναι, θα δοθεί μόνο μια παράσταση, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στο Βαλάκου. Κρατάει μόνο μια ώρα. Είναι ένα διήγημα χριστουγεννιάτικο του Παπαδιαμάντη. Αυτά για αυτή την παράσταση. Στην ουσία είναι μια φιλοξενία που κάνει το ΔΠΘ. Επιλέξατε λοιπόν αυτό το σχήμα ενόψη των εορτών και με αυτή την κοινωνική παράλληλα δράση μέσα στην παράσταση, για να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος, για να βοηθήσει ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Είπατε τρόφιμα μπορεί να φέρει ο καθένας. Θέλετε να πείτε ενδεικτικά τι μπορεί να φέρει? Μακρά διαρκεία για να μπορέσουν να αντέξουν. Δηλαδή όσπρια, μακαρόνια, κονσέρβες πιθανόν, ίσως γλυκά. Πράγματα που δεν χρειάζονται ψυγείο, να πούμε στον κόσμο, γιατί είναι δύσκολη διαχείριση στα τρόφιμα. Ναι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μας πάρει και, ας πούμε, 5 μέρες να τα διανύμουμε. Κάτι που δεν έχει άμεση ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Αυτό να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι από τη μέρα που θα παραδώσουν τα τρόφιμα, δηλαδή την Κυριακή, θα χρειαστεί... Όχι. Έχουμε ανοίξει για να ξέρουμε πόσος κόσμος θα έρθει και επειδή δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί κανένας. Mm-hmm. Γιατί μπορεί ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και να έρθουν 400 άτομα την Κυριακή. Και εμείς να μην έχουμε που να τους βάλουμε.
και να μην δουν την παράσταση, παρόλο που έχουν φέρει τρόφιμα. Γι' αυτό έχει ανοίξει η συλλογή τροφίμων, γίνεται από σήμερα έως το Σάββατο, 10 με 2 στο φουαγέ του Θεάτρου Αντίγονη Βαλάκου, και επιπλέον και την Τετάρτη 6 με 8 το βράδυ, για όσους δεν μπορούν το πρωί. Και αν μείνουν θέσεις, θα υπάρχουν και την Κυριακή το πρωί, φυσικά. Και την Κυριακή το πρωί θα είμαστε εκεί για να συλλέγουμε τρόφιμα. Αλλά το ξεκινάμε πιο νωρίς σαν διαδικασία, για να μπορούμε να ελέγχουμε και τον κόσμο. Μάλιστα. Για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Θα κάνουμε και σχετικές επαναλήψεις εμείς μέσα από τα δελτία ειδήσεων για να το θυμίζουμε και στον κόσμο ότι έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η διαδικασία και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, όπου είναι και η μέρα της παράστασης. Ναι. Τώρα, να φανταστούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα δούμε κάτι άλλο από το ΔΠΘΕ. Μέχρι τα Χριστούγεννα όχι. Εντάξει. Είναι Χριστούγεννα ήδη. Δηλαδή, αυτή την παράσταση όντως την κάναμε για τα Χριστούγεννα. Και με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε να την κάνουμε και αυτή. Κανονικά ούτε αυτή θα μπορούσαμε να την κάνουμε, με έκτακτους ρυθμούς. Ο προγραμματισμός σας τι λέει, πότε θα είναι το ΔΠΘΕ, σε θέση να παρουσιάσει δική του παραγωγή? Το Μάρτιο. Προσπαθώ πάρα πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε τη δική μας παραγωγή το Μάρτιο. Γιατί μια παραγωγή, δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν μπορεί να μην το ξέρει όλος ο κόσμος, θέλει τουλάχιστον 2 μήνες προβών για να παρουσιαστεί. 2 μήνες προβών όμως προϋποθέτουν και άλλους 1 με 2 μήνες προετοιμασίας πριν. Να κλείσουν οι συνεργάτες, να κλείσει το έργο, να γίνει μετάφραση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε μια παράσταση σε 1 μήνα. Οπότε προσπαθούμε πάρα πολύ, γιατί ως τώρα μόνο διερευνητικά πηγαίναμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος που έχει δεσμευτεί κανονικά, γιατί δεν είχε υπογράψει ακόμα εγώ. Αλλά ο στόχος μου είναι, και προσπαθώ πάρα πολύ, η πρώτη μας παράσταση να παρουσιαστεί αρχές Μαρτίου. Έχετε καταλήξει σε έργο? Έχω καταλήξει σε έργο, αλλά δεν μπορώ να το ανακοινώσω, γιατί ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει για τα δικαιώματα. Οπότε δεν εξαρτάται. Πάμε πάλι στη γραφειοκρατία. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι σε κωμωδία, κάτι ελαφρύ, ανάλαφρο μάλλον, ή κάτι πιο ίσως ζώρικο σε μηνύματα? Κάτι που θα συνδυάζει και τα δύο στοιχεία. Κάτι πολύ επίκαιρο σκοπεύω να κάνω. Ωραία. Να ευχηθούμε μια καλή ιστορία επιτυχία. Πολύ επίκαιρη. Ναι. Επίσης, ήδη τρέχει το open call. Δηλαδή, από χτες βλέπω κόσμο, καλλιτέχνες της πόλης. Που αυτό με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί συνάντησα ήδη πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ανταποκρίθηκαν 90 καλλιτέχνες στο open call και όλη την εβδομάδα έχω συναντήσεις μαζί τους. Και μάλιστα εδώ να πω ότι για τον κόσμο που δεν το έχει ακούσει, ότι σε αυτό το ανοιχτό κάλεσμα που κάνατε, ουσιαστικά απευθυνθήκατε σε όλο το φάσμα των καλλιτεχνών. Ναι, γιατί ήθελα να φτιάξω έναν χάρτη με τους καλλιτέχνες που έχει η πόλη και να σκεφτώ σε βάθος τριετίας πώς θα μπορέσω να τους αξιοποιήσω. Τι θα μπορούσαν να κάνουν για το ΔΠΘΕ, πώς φαντάζονται τη σχέση τους μαζί του. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορούν να εκφράζονται και οραματίζομαι ένα ανοιχτό ΔΠΘΕ συνολικά. Θα το δείτε και στην πορεία αυτό, τι σημαίνει για μένα ανοιχτό ΔΠΘΕ. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό που ξεκινάω έτσι. Θέλω πραγματικά ειλικρινά να γνωρίσω τους καλλιτέχνες και να τους ακούσω και να δω τις ανάγκες τους. Ακούγεται ενδιαφέρον εδώ, ιδίως αν φτάσουμε σε σημείο να δούμε και συνδυασμό τεχνών, κάτι που στην Καβάλα δεν το έχουμε δει, τουλάχιστον από αυτά που θυμάμαι εγώ, όπως και κάποιες μορφές θεάτρου όπως το χωροθέατρο για παράδειγμα, που ούτε αυτό το έχουμε δει. Ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να φέρει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια του ανοίγματος στους καλλιτέχνες ευρύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δούμε διαφορετικά πράγματα. Στην αρχή της κουβέντας μας είπα ότι αναλαμβάνεται ένα ΔΠΘΕ που έχει αρκετά μεγάλη ιστορία. 3 δεκαετίες γεμάτες. Πέρασαν σημαντικοί καλλιτεχνικοί διευθυντές. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και για ένα εξάμηνο Σταμάτης Καραουνάκης, που ναι, έφτιαξε και μια σχολή τότε. Πήρε και ανθρώπους από εδώ και κάναν καριέρα έκτοτε στην Αθήνα μαζί του. Είχαμε περιπτώσεις νέων ανθρώπων όπως ο Αμπαζής που άφησε το δικό του στίγμα. Εδώ υπάρχουν κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Τα μαζεύαμε όλες αυτές τις μέρες και από μηνύματα ακροατών που έχουμε λάβει τότε με την ανακοίνωση του ονόματός σας. Υπάρχει ένα ερώτημα από τον κόσμο που λέει πότε το ΔΠΘΕ θα γίνει ένα πραγματικά περιφερειακό θέατρο. Γιατί βλέπουμε, λέει, τις δράσεις του να περιορίζονται στην πόλη και όχι τόσο στο νομό. Μας αναφέρουν, δε, οι ακροατές ότι υπάρχουν αξιόλογες θεατρικές αίθουσες σε Ελευθερούπολη και Χρυσούπολη, που όμως δεν έχουν δει εκεί παραστάσεις του ΔΠΘΕ. Και το ερώτημα αυτό έχει και ένα υποερώτημα, αν θέλετε, ένα δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι από την ανάποδη. Πότε θα αρχίσει το ΔΠΘΕ ως οργανισμός να φιλοξενεί και να συντονίζει ομάδες αεραστεχνικού θεάτρου, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για το όνομα, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς. Ναι. Είναι η δεύτερη μου μέρα. Οπότε ακούω πάρα πολύ αυτά τα ερωτήματα και χαίρομαι που μου τα θέτετε, γιατί θα με προβληματίσουν και θα προσπαθήσω να βρω λύσεις σε αυτά.
Αλλά είναι πολύ νωρίς για να δώσω απαντήσεις αυτά. Χαίρομαι, δεν ήξερα ότι υπάρχουν αίθουσες. Και έχουν δίκιο οι ακροατές, ναι. Θέλω να είναι και εγώ περιφερειακό το θέατρο. Επίσης, και... ένα άλλο ερώτημα που έρχεται από συναδέλφους δημοσιογράφους άλλων νομών κατά καιρούς είναι ότι ναι. δεν βλέπουμε στην Καβάλα παραγωγές του Διπεθέ Κομωτινής ή του Διπεθέ Σερών. Και αντίστοιχα, οι καβαλιώτικες παραγωγές δεν πηγαίνουν εκεί. Ναι. Καταρχήν, το Διπεθέ Κομωτινής δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή. Είναι ακέφαλο εδώ και καιρό. Ναι, είναι 10 χρόνια ακέφαλο. Συνεπώς, δεν έχει δικές του παραγωγές. Τώρα, ως προς το Διπεθέ Σερών, επειδή πέρυσι έκανα μια σκηνοθεσία στο Διπεθέ Σερών, έχει μια τελείως διαφορετική σκηνή. Όταν κάνεις μια παραγωγή σε ένα συγκεκριμένο θέατρο, λαμβάνεις υπόψη σου τη σκηνή που υπάρχει, τις δυνατότητες που σου δίνει, το βάθος που σου δίνει. Δηλαδή, εγώ ήθελα πέρυσι η παράσταση που είχα κάνει στο Διπαθεσερόν να φιλοξενηθεί στην Καβάλα, που δεν ήμουν καλλιτεχνική διευθύντρια. Αλλά καταλάβαινα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί είχε φτιαχτεί για την εκεί σκηνή. Δεν μπορούσε η δικιά μου σκηνή να φιλοξενηθεί. Τον Σερόν είναι πιο στενή από τις Καβάλες και πιο βαθιά. Είναι πολύ πιο βαθιά, έχει πολύ μεγάλο ύψος, είχε σταγόνια. Δηλαδή, εμάς η μισή παράσταση ήταν σταγόνια που έφτανε τον ουρανό. Που από εδώ δεν γίνεται να γίνει. Αυτό δεν έχουμε κανένα σταγόνι, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε θέατρο προσαρμόζει την κεντρική του παραγωγή τουλάχιστον. Για να είναι όσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι, πρέπει να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες και τις διαστάσεις του θεάτρου. Αλλά μπορεί να υπάρχει, δηλαδή, αυτό που κάνει, ας πούμε, το κρατικό, είναι ότι έχει ένα. Κλιμάκιο περιοδίας που έχει μια πιο ευέλικτη παράσταση χωρίς πολλά σκηνικά η οποία μπορεί και ταξιδεύει, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να το κάνουμε. Βέβαια τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να μιλάμε για φέτος, δηλαδή η σεζόν είναι ως το Πάσχα. Αλλά, ναι, ο σχεδιασμός ξεκινά όμως τώρα το 23. Ναι, φυσικά. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κλιμάκιο περιοδίας με όχι τόσο βαριά σκηνικά και πιο ευέλικτα. Πιο ευέλικτο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στους εκάστοτε χώρους. Τώρα, εμείς ιδέες ρίχνουμε, αλλά αυτές οι παραστάσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και από δήμους που θα τις φιλοξενήσουν. Και μιλάω για τους περιφερειακούς δήμους, τους άλλους, γιατί το Διπεθέ Καβάλας χρηματοδοτείται από το Δήμο Καβάλας. Ναι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο μπάντερ. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν το επιτρέπει. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τέτοια ανοίγματα οικονομικά. Πάντως πρόσφατα. Αλλά μπορεί να φτιάξει το έδαφος για να γίνει. Πρόσφατα το Διπεθέ Σερών έκανε και μια περιοδία μιας παραγωγής του σε όλο το νομό. Την παρουσίασε μέχρι και σε χωριά και οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικές, σαν εγχείρημα. Δεν το έχουμε ξανακούσει κάτι αντίστοιχο. Και όλες αυτές οι ιδέες που έρχονται από την περιφέρεια είναι σίγουρα ενδιαφέρουσες. Θυμόμαστε, κυρία Οικονόμου Βαμβακά, ότι τα προηγούμενα χρόνια η θεατρική σεζόν στην Καβάλα τουλάχιστον ήταν Οκτώβριο με Απρίλιο. Ήταν αυτοί οι μήνες κατά τους οποίους βλέπαμε παραγωγές 2 ή 3. Και τον Μάιο υπήρχε μια μακρά παράδοση που ήταν αφιερωμένος ο Μάιος στις αεραστεχνικές ομάδες. Έχετε εσείς το αεραστεχνικό θέατρο στα πλάνα σας ως φιλοξενία, ως συμμετοχή στις δράσεις του Διπεθέ? Σίγουρα το έχω και σίγουρα από την καινούργια χρονιά θα ζητήσω να δω και τις αεραστεχνικές ομάδες, να τις ακούσω, να καταλάβω και τις δικές τους ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα γίνει το Μάιο, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με την αίθουσα Αντίγονη Βαλάκου. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και για κάποιες εβδομάδες το θέατρο θα είναι κλειστό. Οπότε δεν ξέρω για φέτος πότε ακριβώς θα είναι. Πρέπει να συναντηθώ με τον τεχνικό, να μου εξηγήσει πόσες μέρες χρειάζεται να κάνει τις εργασίες στο θέατρο και να το προγραμματίσω. Γιατί είναι ήδη Δεκέμβρη, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχω προγραμματισμό στο Μάιο. Κάτι μια κανονική χρονιά, αλλά φυσικά και θα ακούσω τις τεχνικές ομάδες. Τώρα, νομίζω για φέτος είναι λίγα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς, αφού μας λέτε ότι θα έχουμε παραγωγή τον Μάρτιο. Πάει να πει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να παρουσιαστεί και αυτή η πρώτη παραγωγή που ετοιμάζεται. Κάτι τελευταίο, έτσι, επικαλούμενος και την εμπειρία που έχετε από εργασία σε θέατρα μεγάλων πόλεων και του εξωτερικού, ερχόμενη στην Καβάλα. Πού είναι και η πόλη καταγωγής σας, ο χώρος μάλλον καταγωγής σας, ο νομός καταγωγής σας? Έχετε... Η πόλη. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ μεγαλώσατε, αλλά υπάρχει και καταγωγή από τη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η καταγωγή μου είναι από τη Θάσο, αλλά εγώ εδώ πήγα σχολείο, στα 18 έμενα εδώ. Οπότε έχετε ζήσει την πόλη ως παιδί εδώ, στη συνέχεια ως ενήλικη εργαστήκατε αλλού, κουβαλάτε μια εμπειρία θεατρική. Τι θα ήταν αυτό που θα άλλαζε τα θεατρικά δεδομένα στην Καβάλα ως προς τις υποδομές, ως προς τους χώρους? Σας το ρωτάω γιατί έρχεται και περίοδος δημοτικών εκλογών και πρέπει να θέσουμε και ερωτήματα
σε αυτούς που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για το τι πρέπει να γίνει στην πόλη σε θέμα θεάτρου. Ποιος άλλος χώρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Το Αντιγόνη Βαλάκου δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα, δεν χωράνε και τα πάντα εκεί. Και είναι και κακό να έχει πόλη μόνο μία θεατρική αίθουσα, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Μειώνει τις επιλογές. Δηλαδή σε περιορίζει και ως προς το ρεπερτόριο, γιατί όπως σας είπα και πριν, η κάθε παράσταση προσαρμόζεται στις ανάγκες του θεάτρου. Και το Αντιγόνη Βαλάκου έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένα κακό θέατρο. Δηλαδή, επειδή έχω συνεργαστεί με διάφορα θέατρα, το Αντιγόνη Βαλάκου έχει κάτι πολύ ζεστό και είναι λίγο μικρό, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του. Mm-hmm. Δηλαδή το Σερών είναι πολύ μεγαλύτερο. Το θέατρο του Σερών χωράει 600 άτομα, ας πούμε. Το Αντιγόνη Βαλάκου χωράει 223. Χρειάζεται, πιστεύετε, η Καβάλα θα σήκωνε ένα μεγαλύτερο θέατρο? Αυτό νομίζω ότι θα το πει ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να ακούσω λίγο και τον κόσμο, πόσος κόσμος έρχεται. Σίγουρα χρειάζεται μια δεύτερη σκηνή για να μπορεί να εναλλάσσει το ρεπερτόριό του και να μην είναι δέσμιο αυτού του συγκεκριμένου θεάτρου. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι αν η προσέλευση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη, μπορούμε να αυξήσουμε και τις μέρες. Γιατί και οι μέρες που δίνονται παραστάσεις είναι πολύ συγκεκριμένες στην Καβάλα. Δηλαδή, ως τώρα οι παραστάσεις και της κεντρικής παραγωγής ήταν μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Mm-hmm. Αν η προσέλευση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και Πέμπτη, ας πούμε. Και είναι πολύ δύσκολο και πολύ δαπανηρό να δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο θέατρο. Δηλαδή, είναι ένα κόστος που δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το σηκώσει. Το να έχουμε όμως μια δεύτερη σκηνή κάπου αλλού με άλλες προδιαγραφές, νομίζω ότι είναι κάτι πιο εφικτό και ότι θα μας δώσει άλλες δυνατότητες. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε ποικίλο τρόπο τη σκηνή που έχουμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με διάφορους τρόπους που θα τους δείτε. Mm-hmm. Δηλαδή σκοπεύω να οργανώσουμε και ένα εργαστήριο για εφήβους από το Γενάρη, τα Σαββατοκύριακα, που θα μπορούν να έρχονται παιδιά από όλο τον νομό. Και θα κάνουν ένα θεατρικό παιχνίδι και θα δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια παράσταση. Δηλαδή θα γράψουμε μια παράσταση όλοι μαζί, που θα παρουσιαστεί ενδεχομένως στο τέλος της χρονιάς. Γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος του ενός ΔΠΣ πρέπει να είναι κυρίως παιδευτικός. Δεν είναι μόνο οι παραστάσεις που παρουσιάζει, αλλά είναι και ο τρόπος που αλλάζει τους ανθρώπους της περιφέρειάς του. Και επειδή το αποτύπωμα που θα αφήσει και τους εφήβους πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από μια καλή ή κακή παράσταση, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ο παιδευτικός χαρακτήρας του ΔΠΣ. Άλλωστε, ξεκινάω με τους εφήβους. Παιδιά και έφηβοι είναι οι αυριανοί θεατές του θεάτρου, το αυριανό κοινό. Και οι αυριανοί πολίτες, οι αυριανοί. Ναι, δηλαδή είναι φυτεύεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε να μην έχετε αποθαρρυνθεί από όλη αυτή την γραφειοκρατία που είδατε και είναι υπαρκτή, το καταλαβαίνουμε. Έχετε την τύχη να συνεργάζεστε με ανθρώπους που είναι επί σειρά ετών και έχουν οργανωτική εμπειρία. Οπότε ναι, όλα θα πάνε καλά. Τυχερή. Έχω ένα πολύ καλό team. Νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτό. Και προχωράμε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε.